ως υποφύτην αληθή του σωτηρός και τον εν νόμο και φωστηρά της πόρος εδηλώσεν ο τόκος σου σοφέ σίγαρ κληροσόμενος του θεσβήτου την χάρη θαύμασι διέπρεψας και δύναμε οι και νυν απαύστος φύλατε ημάς. προφήτα θεσπέσια. Τη δεκάτη τετάρτη του μηνός Ιουνίου, Ελισέου του προφήτου, Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Κυρίλου Γορτίνης Ιερομάρτυρος, Ιουλίτα Οσίας, νήφωνος Οσίου του Αθωνίτου. Ο προφήτης Ελισέος ήταν γιος του μεγαλοκτηματία Σαφάτ, από το χωριό Αελμούθ. Τον Ελισέο τον συναντάμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ως υπηρέτη και μαθητή του προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου. Όταν ο προφήτης Ηλίας με θαυμαστό τρόπο έφυγε προς τον ουρανό, ο Ελισέος συνέχισε το προφητικό έργο του Ηλία και μάλιστα με πολλά θαύματα ενδεικτικά εδώ θα αναφέρουμε ένα. Κάποτε ήλθε στον Ελισσέο μία χείρα γυναίκα, που πριν λίγο είχε χάσει τον άνδρα της και του λέει «Ο άνδρας μου πέθανε και εσύ γνωρίζεις ότι σεβόταν το Θεό». Κι όμως ένας άσπλαχνος δανειστής του ήλθε τώρα και επειδή δεν έχουμε να τον πληρώσουμε, ζητάει να πάρει τους γιους μου σαν δούλους. Ο Ελισέος συγκινημένος της είπε «Τι μπορώ να σου κάνω, πες μου τι έχεις στο σπίτι σου». Η χείρα του απάντησε «Τίποτα, μόνο ένα αγγείο λάδι». Τότε ο Ελισέος της λέει να πάει να δανειστεί από τους γείτονες όσα μπορεί περισσότερα άδεια αγγεία. Έπειτα να κλείσει την πόρτα του σπιτιού της και μαζί με τους γιους της να γεμίσουν τα αγγεία αυτά από το δικό του Αγγείο Μελάδι. Έτσι και έγινε, αφού δανείστηκε πολλά άδεια Αγγεία, τα γέμισε με λάδι από το δικό της, που στο τέλος βρέθηκε και αυτό γεμάτο. Έτσι πούλησε την άφθονη εκείνη ποσότητα του λαδιού, πλήρωσε το χρέος και έμειναν αρκετά χρήματα για αυτήν και τα παιδιά της. Ο Ελισέος εκοιμήθη επί βασιλέως Ιωάς, και τον έθαψε με πολύ θρήνο ο λαός του Ισραήλ στην Σεβαστούπολη της Σαμαρία. Ελισέος στα εβραϊκά σημαίνει «Ο Θεός είναι σωτηρία». Όταν ο προφήτης Ηλίας ανυρπάγει στον ουρανό με το πύρινο άρμα, με την μιλωτή του Ηλία, ο Ελισέος διεχώρισε τα νερά του Ιορδάνου και έκανε και θαύματα, εγλύκανε τα νερά της Ιεριχού γέμισε με λάδι τα δοχεία της χείρας, ανέστησε τον ιό της Σωμανίτιδος και θεράπευσε τον λεπρό Νεεμάν το Σύρο. Ευσεβία στην μέθοδον προβαλλόμενος, ερεπικόν διαλύει σε πίνια στερός ορθοδόξων η κρύπτης πατέρ μεθούβιε την γαρικόνα του Χριστού ανεστήλωσας τιμάν ως Ιεροφάντορ και νύνα η εκδισώπη ελέηφη με ο Άγιος Μεθόδιος ο Ομολογητής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Μεθόδιος καταγόταν από μεγάλη και ευσεβή οικογένεια, μέσα στην οποία ανατράφηκε σύμφωνα με τις εντολές του Ορθοδόξου Χριστιανικού Πνεύματος. Γεννήθηκε στις Σιρακούσες της Σικελίας και ήλθε στην Κωνσταντινούπολη επιλέοντος του Πέμπτου του Αρμενίου για να αναλάβει κάποια πολιτική υπηρεσία άξια της υψηλής παιδείας και ικανότητάς του. Τότε στην βασιλεύουσα επικρατούσε το ζήτημα της προσκύνησης των ιερών εικόνων. Ο ερετικός και οικονομάχος βασιλέας Θεόφιλος, επειδή εκτιμούσε την παιδεία του Μεθοδίου, προσπαθούσε με διάφορες περιποιήσεις να τον πάρει με το μέρος του αλλά ο Μεθόδιος τον παρατήρησε σκληρά και ευθέως για την ανόητη στάση του απέναντι στις Άγιες εικόνες. Ο Θεόφιλος εξοργισμένος τον φυλάκισε μέσα σε ένα τάφο μαζί με δύο λιστές. Αργότερα όμως, επειδή του εξήγησε κάποιο δύσκολο χωρίο σχετικά με τις απόκριφες επιστήμες, τον αποφυλάκησε υπό επιτήρηση μετά από τον θάνατο του Θεοφύλου στις 12 Φεβρουαρίου του 842, ο Μεθόδιος έγινε πατριάρχη της Κωνσταντινουπόλεως. Επί της πατριαρχίας του καθιερώθηκε η εορτή της Ορθοδοξίας, την πρώτη Κυριακή των Ιστιών και έγινε και η ανακομιδή των λιψάνων του Πατριάρχου Αγίου Νικηφόρου και του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου και γενικά μπορούμε να πούμε ότι επί μεθοδίου παγιώθηκε η νίκη της Ορθοδοξίας. Εκοιμήθη εν κυρίω την 14η Ιουνίου του 846 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Κύριλος Επίσκοπος Γορτίνης Αν και ήταν υπερήλικας, κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού προσήχθη δέσμιος στον ηγεμόνα της νήσου Κρήτης επειδή αρνήθηκε να φάει η δολόθητα, τον οδήγησαν με άμαξα διότι δεν μπορούσε να βαδίσει στον Ράξο, όπου και αποκεφαλίστηκε και ετάφη. Ο Όσιος Νίφων, ο Αθωνίτης Καταγόταν από ένα χωριό του Αργυροκάστρου της Υπήρου και ήταν γιος ιερέος. Κατέφυγε στο Άγιο Νόρος όπου και έζησε ασκητικά αρχικά ο υποτακτικό του θαυμαστού ασκητού Θεογνώστου, χωρί να αποκαλύψει ότι είναι ιερέα, και αργότερα πήγε κοντά στον όσιο μάξιμο τον Καυσοκαλυβίτη. Προείδε την κοίμησή του, η οποία και έγινε το 1330. Έλαβε το προορατικό χάρισμα και έκανε πολλά θαύματα και εκοιμήθη οσιακά.